Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην Ευχούπολη της Ξάνθης, χριστουγεννιάτικες κατασκευές που ήταν τοποθετημένες για να προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους τη μαγεία των Χριστουγέννων κατεστραμμένες. Κομμένα καλώδια παντού από τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Καταστροφές στο τρενάκι ήταν μερικές από τις θλιβερές εικόνες που αντίκρισαν το πρωί της Δευτέρας οι υπεύθυνοι του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης. Οι ζημιές που προκάλεσαν οι άγνωστοι αποκαταστάθηκαν αμέσως από τους υπεύθυνους του Κέντρου Πολιτισμού και η Δημοτική Αρχή. Κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές. Καταρχήν χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη και ευτυχία θέλω να πω. Δυστυχώς και φέτος όπως και πέρσι κάποιοι κύριοι να πω, παιδιά να πω. Δυστυχώς κάθε φορά έχουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Κόβουν τα λαμπάκια, ήρει τις φιγούρες πάνε τις πάνε. Τι να πω, δεν μπορώ να πω, τα λόγια πιστεύω είναι περιτά. Εγώ πραγματικά χαίρομαι ότι καθημερινά έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και παιδιά και γονείς και παππούδες οι οποίοι περνάνε πολύ όμορφα. Εντάξει, τώρα είναι κάποια παιδιά να πω ότι έρχονται, βανδαλίζουνε. Λυπάμαι για αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ασκαρίδης κάνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να σέβονται τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και αναφέρει ότι όλες αυτές οι κατασκευές είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές που πρέπει να διαφυλάξουμε έτσι ώστε τις επόμενες χρονιές να ενισχύονται και να δημιουργούνται θεσμοί. Κάνω μια έκκληση ότι όλα αυτά εδώ πέρα που κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή όλα είναι ολονών, ούτε δικά μου είναι, ούτε της Δημοτικής Αρχής. Είναι μια παρακαταθήκη την οποία θα την αφήσουμε για τους επόμενους, τους μεθεπόμενους, για να κάνουμε και ένα κομμάτι το οποίο κάθε χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι να αφήνουμε κάποια πράγματα και να μεγαλώνουμε όλους αυτούς τους θεσμούς. Από εκεί και πέρα βέβαια όμως ήδη τα έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα και προσπαθούμε για το καλύτερο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι φθορές δεν προκαλούνται κατά τις βραδινές ώρες που το θεματικό πάρκο δεν είναι επισκέψιμο, αλλά κατά τις ώρες αιχμής. Παρόλο που έχουμε security 24 ώρες, θέλω να πω και τα παιδιά βλέπουν και επιβλέπουν όλη την Ευχούπολη, αλλά είναι πάρα πολύ ο κόσμος και γίνονται ώρες οι οποίες έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Όταν έχουμε πάρα πολύ κίνηση, εκεί πέρα γίνονται τα πράγματα. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα, πιστεύω τα λόγια μου είναι περιτά. Απλώς εγώ εύχομαι αν έχουμε υγεία και αγάπη, όλα θα γίνουν. Δεν πρέπει να βλέπουμε τέτοια πράγματα, ειδικά αυτές τις μέρες που πραγματικά όλοι χρειαζόμαστε και την αγάπη και την χαρά και να περάσουμε όμορφα.